Η υπόθεση παράνομου εμπορίου βρεφών και γενετικού υλικού εξυχνίασε η ελληνική αστυνομία. Το κέντρο υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που οι αρχέ θεωρούν ω εγκληματική οργάνωση, είχε έδρα τα χανιά τη Κρήτη. Ο Βασίλη Γιανούλη θα μα ενημερώσει. Την πόρτα του εισαγγελέα Χανίων περνούν αυτή την ώρα τα βασικά μέλη τη εγκληματική οργάνωση που κατηγορούνται για παράνομο εμπόριο βρεφών και γενετικού υλικού. Σύμφωνα με την αστυνομία. Έχοντα ω βιτρίνα κέντρο υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στα χανιά, η Οκταμελής Σπύρα, όπου επικεφαλή του είναι ο διευθυντή και ο υποδιευθυντή τη κλινική, έβρισκαν γυναίκε από τη Βουλγαρία, Βουλγαρία και τη Γεωργία και που βρίσκονταν σε βάλλοντη οικονομική θέση και τι έπιθαν να πουλήσουν τα το οάρια του ή να ενεργήσουν ω παρένθετε μητέρε εναντί ανταμοιβή. Η δράση τη οργάνωση ήταν τόσο μεγάλη που ζευγάρια από όλο τον κόσμο έφταναν στα χανιά για να αποκτήσουν παιδί με τη βοήθεια του κυκλώματο εναντί ανταμοιβή που έφτανε μέχρι και τα 120.000 ευρώ, ανάλογα την περίπτωση μα ε, βασικά. Μάλιστα, δημοσίευμα τη εφημερίδα Πρώτο Θέμα κάνει λόγο για 3 εκατομμύρια ευρώ που βρέθηκαν από ερευνητέ του ΔΟΕ σε εξωχώρε εταιρείε που σχετίζονται με μέλη του κυκλώματο βασικά μέλη τη οργάνωση στο κύκλωμα υπήρχαν και οι φερόμενε ω μεσήτριε που έφεραν σε επαφή τον υποψήφιο γονιό με τι γυναίκε στο πλαίσιο των ερευνών που έχουν εντοπιστεί έω τώρα 98 γυναίκε που ενέργησαν ω παρένθετε και 71 γυναίκε που έγιναν δότριε οάριων. Βασίλη Γιανούλη, ευχαριστούμε.